Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ένα βιβλίο που το γράφει ένας ιστορικός, αλλά ένας, πιο πολύ θα κλείνω προς την τρίτη διάσταση που έθεσε ο κ. Αλευζάντος, ένας μαχόμενος διανοούμενος, ένας άνθρωπος που νομίζω έχει την έγνοια για το πώς προχωράμε από εδώ και πέρα. Η ανάλυση του βιβλίου αυτού, κατά τη γνώμη μου, έχει έναν πυρήνα. Ο πυρήνας αυτός πηγαίνει κόντρα στον τρόπο που συνηθίζουμε να συζητάμε τον εθνικισμό, γιατί ακριβώς αντιμετωπίζει τον εθνικισμό όχι ως το αντανακλαστικό αποτέλεσμα της φτώχειας και των αναισθητήτων, αλλά υπενθυμίζει μια ξεχασμένη, νομίζω, παράδοση της αριστεράς, να δούμε τον εθνικισμό ως ένα εργαλείο τιθάσευσης των κοινωνικών αντιθέσεων σε εσωτερικό κάθε κοινωνίας και μετά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή, νομίζω, η πρωτοτυπία της σκέψης, αυτή η επιθυμία να κινηθεί ο συγγραφέας ενάντια στον εύκολο τρόπο. Ξέρετε, όταν κανείς έχει αντιμετωπίσει 500 λέξεις και ενώ στην εφημερίδα, είναι το πιο απλό πράγμα να μιμηθεί περίπου αυτό που έχει πει ο προηγούμενος. Οπότε γι' αυτό βλέπουμε, νομίζω, όλοι και όλες όλα αυτά τα τόσο στερεότυπα άρθρα που νιώθει κανείς ότι είναι σαν μια μουσική, που η λέξη λαϊκισμός θα τη διαδεχτεί η λέξη ανισότητα, η λέξη πρόκληση θα μπει κάπου προς τη μέση και μετά θα υπάρχει μια στροφή στην ελληνική πολιτική, θα υπάρχει μια αναλογία με την ελληνική πολιτική ζωή. Η επιθυμία του Χρήστου Χατζιωσήφ να ξεφύγει από αυτή την παρτιτούρα τον οδηγεί να συνθέσει κάτι καινούριο. Και αυτό το καινούριο, το οποίο δεν είναι μια επινόηση δικιά του, είναι να μας επενθυμίσει ότι ο εθνικισμός και στη Γερμανία, αλλά όχι μόνο στη Γερμανία, εγώ θα έλεγα και στην Ελλάδα, λειτουργεί κατεξοχήν ως εργαλείο συγκόλησης, ως εργαλείο προληπτικό, ως ένα εργαλείο που αποτρεπτικό τη στιγμή που εμφανίζονται τα κοινωνικά ρήγματα και όταν η κοινωνική ανισότητα αρχίζει να φαίνεται ως απειλητική για τη συνοχή του έθνους και περιέχοντας αυτή μια αίσθηση του ιστορικά απρόβλεπτου, του ιστορικά επικίνδυνου, του ιστορικά εκείνου που μπορεί να ξεφύγει από τα προκαθορισμένα. Υπό αυτή την οπτική, εγώ νομίζω ότι αν τον υποχρεώναμε να συζητήσουμε τις γερμανικές εκλογές, η δική του εστίαση, τώρα μπορεί να προβάλλω πάνω του δικές μου επιθυμίες, δεν θα ήταν στην άνοδο της άκρας δεξιάς, το 13,5, το οποίο είναι εντυπωσιακό, θλιβερό και ανησυχητικό, αλλά θα επέμενε, πιστεύω, η δικιά του ανάλυση θα επέμενε στα ποσοστά και στον πολιτικό λόγο και στην πολιτική των κυρίαρχων πολιτικών κομμάτων στη Γερμανία και ειδικά της Χριστιανοδημοκρατίας και των Φιλελευθέρων και το πώς εκεί που θεωρητικά ο εθνικισμός είναι μια κακιά κληρονομιά, εμφανίζονται σχέδια τα οποία βασίζονται ακριβώς στην έννοια της εθνικής ιδεολογίας και αυτή η εθνική ιδεολογία αποκτά μια διπλή διάσταση. Μια διάσταση αντιπαράθεσης με τους άλλους εκτός, ο ευρωπαϊκός νότος και η δαιμονοποίησή του, αλλά κυρίως μια διάσταση εντός. Και νομίζω εκεί πρέπει να επιμένουμε όλο και περισσότερο. Πώς δηλαδή ο εθνικισμός λειτουργεί ως ένα αποτρεπτικό φόβητρο για τους εσωτερικούς και για τις εσωτερικές κοινωνικές αντιδράσεις. Θυμάμαι εδώ έναν αστερίσκο, ένα κείμενο του Χρήστου Χατζιωσήφ στις εποχές της Ευημερίας, όταν ήταν πολύ ντεμοντέ να μιλάει κανείς για κοινωνικές ανισότητες, τάξεις και όλα αυτά που φάνταζαν να είναι απλώς τα μπαγκάζια μιας άλλης εποχής. Ένα κείμενο του στο περιοδικό Ιστορικά, που συνέδεε νομίζω την οδοντοστοιχεία του George Washington με τις μεταρρυθμίσεις τις εργασιακές στη Γερμανία και με έναν τρόπο έθετε το, όταν ας πούμε όλα αυτά φαινόταν πολύ περιφερειακά, το μεγάλο ερώτημα των νέων κοινωνικών συμβολίων που διαμορφώνονται στην Ευρώπη και το πώς ακριβώς διαπλέκονται με ιστορικά σχήματα. Το ζήτημα, το δικό μου, η δική μου, αν θέλετε, αμηχανία με το εν λόγω βιβλίο, το οποίο θεωρώ συναρπαστικό και το πιστεύω αυτό, ξεκινάει όταν φτάνουμε προς το τέλος, όταν αφήνουμε πίσω μας την εντυπωσιακή ανάλυση για το Industry 4 για τα γερμανικά σχέδια, όταν ο αναγνώστης περιμένει, ίσως μαθημένος σε έναν τρόπο άρθρωσης του επιχειρήματος, το τώρα τι κάνουμε. Και εκεί νομίζω η σκέψη του Χρήστου Χατζιωσήφ στις 128 αυτές σελίδες αποκαλύπτει, φανερώνει τη μεγάλη δύναμη της διεισδυτικής ανάλυσης αλλά και την αδυναμία μας, τη συλλογική μας αδυναμία να κινηθούμε πέρα από αυτό που, πέρα από το, αυτό που γνωρίζουμε. Αν δει κανείς λέει στο κείμενο, υπάρχει μία σελίδα η οποία αναφέρεται στις πολιτικές ας πούμε απαντήσεις στον γερμανικό εθνικισμό και στο γερμανικό ας πούμε σχέδιο για την Ευρώπη. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα νομίζω η κριτική του που γίνεται σε πτυχές της αριστεράς. Είναι μία υποσημείωση στην οποία αναφέρεται στο Μελανσόν, η οποία θα μπορούσε να έχει εφαρμογή σε πάρα πολλά πεδία, δηλαδή πώς εκεί βλέπει κανείς την προσπάθεια της αριστεράς να αντιμετωπίσει το τι συμβαίνει με κατάρες και ευχές.
Αλλά πέρα από αυτά τα σημεία, τις υποσημειώσεις, πέρα από μερικές κρυπτικές αναφορές, δεν υπάρχει αυτό που θα έλεγε κανείς η διέξοδος. Ποιο θα μπορούσε να είναι η διέξοδος από αυτό το ασφικτικό πολιτικό περιβάλλον. Και αυτό από τη μία τιμά τον συγγραφέα, γιατί έχουμε πήξει νομίζω στους διάφορους φωστήρες που λένε ότι το δικό μου βιβλίο εμπεριέχει σε 12 απλά βήματα τη διέξοδο από την κρίση και τις άλλες παθογένειες. Αλλά ταυτόχρονα νομίζω είναι δηλωτικό ακριβώς της συλλογικής αδυναμίας της κριτικής διανόησης, μιας διανόησης η οποία κινεί από την αριστερά, πάλι ίσως προβάλλω πάνω από κάτι το οποίο ο ίδιος θα το αρνούνταν, να μετακινηθεί από το πεδίο της δυσδυτικής ανάλυσης στο πεδίο διαμόρφωσης μιας εναλλακτικής πολιτικής πρότασης. Η αριστερά μετά το 1989-1991 χοντρικά βολεύτηκε σε αυτόν τον ρόλο, τον ρόλο στις καλές εκδοχές μιας δυσδυτικής ανάλυσης των παθογενειών του συστήματος και με έναν τρόπο της επισήμανσης των στοιχείων εκείνων που επέτρεπαν σε κανένα να μιλάει ακόμα για το κοινωνικό ζήτημα, και γι' αυτό τη δεκαετία του 90 είχαμε μια πρώτη φουρνιά τέτοιων αναλύσεων που προσπαθούσαν να τοποθετηθούν απέναντι στο ζήτημα της παγκοσμιοποίησης, το ζήτημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, αλλά το κοινό του στοιχείο ήταν ότι περιορίζονταν στην κριτική του παρόντος. Ήταν πολύ πολύ αδύναμες προτάσεις, αναλύσεις όταν έφτανε το ερώτημα της επόμενης μέρας. Αυτή η ατροφία, αυτή η συλλογική μας αδυναμία, αυτή νομίζω η ένδειξη αδιεξόδου της πολιτικής μας φαντασίας είναι αυτή που καθορίζει και τη σημερινή μας συλλογική αμηχανία για αυτό που συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτή μια αμηχανία που στον κόσμο της αριστεράς έχει επιταθεί πάρα πολύ μετά τις πρόσφατες ελληνικές εμπειρίες. Ο Χρήστος Χατζιωσήφ, όταν τον και πολλές από εμάς τον συναντήσαμε στο Ρέθυμνο, κάποια στιγμή είχε πει μια φράση που κατά τη γνώμη μου κωδικοποιούσε πάρα πολύ την αντίληψή του για τα πράγματα. Είχε πει ότι η ιστορία και η ιστορική εμπεριέχουν κάτι το συντηρητικό. Είχε πει, νομίζω, η ιστορία είναι μια συντηρητική επιστήμη. Και η ιστορική, με έναν τρόπο, είναι συντηρητική, γιατί ανεξάρτητα από τις προθέσεις τους και τις ριζοσπαστικές τους καταβολές και διακηρύξεις, εν τέλει συχνά υπερασπίζονται την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων, αλλά πολύ συχνά και η πολιτική τους φαντασία διαμορφώνεται μέσα από τις παρελθοντικές εμπειρίες. Άρα, με έναν τρόπο, μας οδηγούν στα οικεία μονοπάτια του τι έχει συμβεί, και πολύ συχνά εκεί το απρόβλεπτο εμφανίζεται ως ένας κίνδυνος, ένας αποσταθεροποιητικός κίνδυνος, γιατί δείτε τι συνέβη τη δεκαετία του 30. Θυμηθείτε εδώ τη συζήτηση για τη Βαϊμάρη στην ελληνική δημόσια συζήτηση ως το αποτρεπτικό φόβητρο, και ότι τα άκρα τα οποία απειλούν τη δημοκρατία. Άρα, ποια είναι η διέξοδος και ποια είναι η διέξοδος των ιστορικών να υπερασπιστούν εμφατικά αυτό που έχουμε, γιατί κάθε τι που ξεφεύγει από αυτό που έχουμε εμπεριέχει το σπόρο του ολοκληρωτισμού εν τέλει. Ταυτόχρονα όμως ο ιστορικός σε αυτό το βιβλίο αφήνει χώρο στο απρόβλεπτο και με τον πιο παράδοξο τρόπο. Με την φωτογραφία στο οπισθόφυλλο, ένα φορτωμένο φορτηγό που οι άνθρωποι είναι σαν τσαμπιά, το οποίο δεν έχει καμία θέση στο βιβλίο, δηλαδή είναι, θα έλεγε κανείς, καλά, η αμηχανία του γραφίστα που δεν έχετε να βάλει και τελευταία στιγμή σαν το λούφα και παραλλαγή που λέει βάλε κάτι και βάζει ο άλλος απλώς ό,τι βρίσκει μπροστά του. Αλλά εν τέλει νομίζω είναι μια πολύ συνειδητή επιλογή. Ότι η απάντηση στο αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε μπορεί να προέλθει απ' έξω, όπως λέει ο Χρήστος Χατζιωσήφ, και αυτό το απ' έξω μπορεί να είναι και το γεωγραφικά απ' έξω, γιατί και η Ευρώπη, η ευρωπαϊκή ενοποίηση δεν συντελείται σε μία φούσκα, δεν συντελείται εν κενό και δεν συντελείται, αν θέλετε, και μέσα στα περιφραγμένα όρια που προσπαθούν οι κυρίαρχες πολιτικές σήμερα να ορίσουν με τη σκλήρενση των συνοριακών ελέγχων και την διαρκή μετατόπιση του ορίου της Ευρώπης, ώστε αυτοί οι απ' έξω να μην φτάσουν εδώ. Αυτοί οι απ' έξω που βρίσκονται στο πίσω μέρος του βιβλίου του Χρήστου Χατζιωσήφ είναι σίγουρα οι κολλασμένοι του 21ου αιώνα και ίσως θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον ιστορικό, αλλά και για τον κυρίαρχο, όπως είχε πει κάποιο και ο Χρήστος Χατζιωσήφ, να δούμε τι θα πούνε όταν έρθει η ώρα να μιλήσουν αυτοί και αυτές. Αυτά τα πολύ προσωρινά. Σας ευχαριστώ.